Στην αυτοδιοίκηση θα είμαστε. Α, στην αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν μας προδιαθέτεται. Τώρα το ζήτημα είναι. Οι Δήμοι είναι πέντε. Είναι η Προποντίδα, είναι η Προποντίδα, είναι ο Πολύγυρος, είναι η Συθωνία, είναι εντάξει, η Κασάνδρα, είναι και ο Δήμος Αριστοτέλης. Ή θα επιλέξουμε κάποιον από τους Δήμους για να μπούμε στη διαδικασία, ή θα πάμε στην περιφέρεια. Αυτά είναι τα δύο βασικές παράμετροι. Πάντως... Όμως αυτό δεν είναι μόνο προσωπικό θέμα δικό μου, είναι και θέμα των δικών μου συνεργατών. Ξέρετε, εγώ λειτουργώ πάντοτε συλλογικά. Ναι. Δεν είμαι. Άρα λοιπόν το συζητάτε. Αποφασίζω μόνο. Άρα λοιπόν το συζητάτε. Για πού, για ποιο. Ναι, βεβαίως. Μα την πονάμε την αυτοδιοίκηση. Και ξέρετε, αν δεν πούμε εμείς μπροστά που έχουμε και την εμπειρία για να μπορέσουμε να πιέσουμε την όποια κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει και να... τα νομοθετήματα τα οποία έχει ψηφίσει και για να μπορέσει επιτέλους να λειτουργήσει η αυτοδιοίκηση προς όφελος των πολιτών, τότε στην πράξη δεν κάνουμε τίποτα. Θεωρείτε περισσότερο... Δεν μπορεί να αποφεύγουμε τις ευθύνες στις οποίες μας οδηγεί ο ίδιος ο κόσμος. Θεωρείτε περισσότερο δηλαστικό τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης ή το δεύτερο? Κοιτάξτε, κατά τη χρονική εξέλιξη, προσωπική μου άποψη είναι ότι η περιφέρεια θα καταργηθεί. Θα καταργηθεί. Ναι, βεβαίως. Δεν μπορεί από δείτε, οι αρμοδιότητες που παίρνει η περιφέρεια σήμερα είναι πάρα πολύ συχνές. Για να επανέλθει η νομαρχία. Και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους Δήμους. Πρέπει να πούμε επίσης ότι το θλιβερό είναι ότι δεν έχουμε αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την πλευρά των Υπουργείων. Εξακολουθούν τα Υπουργεία να μην αποκεντρώνουν αρμοδιότητες και υπηρεσίες. Και το θλιβερό επίσης είναι ότι φεύγει η διαχείριση και ο προγραμματισμός του ΕΣΠΑ και πηγαίνει επίσης στην Αθήνα, ενώ μέχρι τώρα λειτουργούσε έστω και σε επίπεδο περιφέρειας. Με την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία που ανέπτυξε η κυρία Κατσέλη, το ΕΣΠΑ πλέον θα αποδιοικητείται, θα προγραμματίζεται και θα διαχειρίζεται ουσιαστικά από την Αθήνα. Αντί δηλαδή να αποκεντρώνουμε ή να ενισχύουμε τις ήδη υφιστάμενες αρμοδιότητες, τις παίρνουμε και πίσω. Για μια ακόμη φορά, δηλαδή το αντιφάγο κράτος των Αθηνών, με πρωτοβουλία νομοθετική της σημερινής κυβέρνησης, παίρνει ακόμη και τη διαχείριση και τον προγραμματισμό του ΕΣΠΑ στην Αθήνα και έτσι όλα αυτά τα οποία λέγονται τάχα ότι έχουμε μια ισχυρή αιρετή. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση προς όφελος του πολίτη κτλ. Είναι πλασματικά στοιχεία, είναι πλασματική πληροφόρηση και στην πράξη δυστυχώς η περιφέρεια απλώς θα έχει τη διεύθυνση μεταφορών, θα έχει την. Άρα κύριε Νομάρχη, την απορρίπτετε την περιφέρεια και μένετε στους εδώ, στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν το ξέρουμε. Ίσα μπορεί μέσα από την περιφέρεια να αγωνιστεί παραπάνω, γιατί η προσωπική μου άποψη ήταν ότι έπρεπε να συνδυαστεί η τομή αυτή και με συνταγματική αναθεώρηση. Mm. Ώστε πράγματι η πολιτεία να δώσει ακόμη και τις κρατικές λεγόμενες εξουσίες στην περιφέρεια, στον εκάστοτε περιφερειάρχη για να μπορέσει να λειτουργήσει. Πρέπει να πούμε ότι ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος του τοπικού αντιπεριφερειάρχη, αυτός που δεν είναι αντιπεριφερειάρχης δηλαδή στην Χαλκιδική, ο οποίος θα έχει και οικονομικές δυνατότητες και εκτελεστική επιτροπή και θα μπορεί να αποφασίζει για τον τόπο του. Βέβαια δεν θα είναι όπως θα είναι η νομαρχία σήμερα. Παρά τα αυτά όμως θα έχει κάποιες καλές οικονομικές και εποπτικές αλλά και οργανωτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες. Όμως το βάρος πλέον πέφτει στους Δήμους, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων των σημερινών νομαρχιών περνάει στους Δήμους, οι οποίοι θα έχουν και τη δυνατότητα ως άμεση δικαιούχη να υλοποιούν και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Έτσι. Άρα θα πρέπει οι Δήμοι να οργανωθούν πάρα πολύ καλά. Γιατί παίρνουν τη διεύθυνση υγείας, παίρνουν τη διεύθυνση υγείας, παίρνουν τη διεύθυνση της πρόνοιας, παίρνουν την ανέγκριση πολιτικών κτηρίων, παίρνουν τις πολεοδομίες, θέλει πολύ αγώνα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, θέλει πολύ καλή οργάνωση και γνώση. Τεχνοκράτες μέσα, οι οποίοι θα πρέπει να δουλέψουν και να οργανώσουν τους Δήμους από την αρχή. Έτσι. Το παλιό μοντέλο, ότι ξέρετε, ότι εγώ πιστεύω ότι επειδή έχω 10 φίλους και 50 οι οποίοι με υποστηρίζουν και θα βγω δήμαρχος και θα μπορέσω να σώσω τον τόπο, τελείωσε. Ναι. Θέλει εμπειρία, θέλει οργάνωση, θέλει μηχανολογικό εξοπλισμό πλήρη και θέλει βεβαίως τεχνοκράτες οι οποίοι να καθίσουν κάτω, να δουλέψουν το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου για να μπορέσουν να πάνε μπροστά και να λειτουργήσει ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, προς όφελος βεβαίως των πολιτών.